κορυφαία εκδήλωση είναι η αναπαράσταση του Βαλκανικού γάμου που διοργανώνει το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης και θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου στο αμφιθέατρο Κάρα Θεοδωρή της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης στα Κυμαίρια. Πρόκειται για μια τριεθνή συνάντηση παράδοσης με την συμμετοχή του συγκροτήματος Φιλίπ Κιούτεβ της Βουλγαρίας και Ενσέμπλε Κόλο της Σερβίας. 170 χορευτές και 24 μουσικοί από τις τρεις χώρες θα παρουσιάσουν ένα δρόμενο βασισμένο στα ήθη και τα έθιμα του γάμου της χώρας τους. Πρόκειται για μια εξαιρετική παράσταση επαγγελματικού επίπεδου και με πολλές απαιτήσεις. Θα παρουσιαστούν έθιμα όχι μόνο της Θράκης αλλά και της Μακεδονίας και των νησιών, ενώ τον Απρίλιο η ίδια εκδήλωση θα παρουσιαστεί στο Θέατρο της Σόφιας και την 1η Ιουνίου στο Βελιγράδι. Πράγματι και το Λύκειο Ελληνίδων δίνει και αυτό το δικό του παρόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Ξάνθης, τις Θρακικές Λογογραφικές Γιορτές, Καναβάλι 2019. Έχουμε και εμείς ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για όλη αυτή την περίοδο. Αφετηρία αυτής της συμμετοχής μας στο θεσμό αυτό είναι ο Βαλκανικός Γάμος, μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 23 Δευτέρου στην αίθουσα Καραθοδωρή του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Ξάνθης στα Κυμαίρια. Η έναρξη είναι 7 η ώρα το απόγευμα. Έχουμε φροντίσει να βάλουμε το κτέλ Ξάνθης, το οποίο θα κάνει δύο δρομολόγια, ένα στις 6 και 4 και ένα στις 7 παρατέταρτο, και βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη. Θέλω να ενημερώσω τους ξανθιώτες ότι πρόκειται για μια εξαιρετική παράσταση που αναφέρεται σε ήθη και έθιμα του γάμου της Βαλκανικής, διότι πέρα από το Λύκειο των Ελληνίδων, το οποίο θα συμμετάσχει με 70 χορευτές, θα έχουμε και το συγκρότημα, το εθνικό συγκρότημα της Βουλγαρίας, το Φίλιπ Κούτεβ, και το αντίστοιχο της Σερβίας, το Κόλο. Θεωρούνται τα πλέον καταξιωμένα και αξιόλογα συγκροτήματα με ζωή και χρόνο ύπαρξης πάνω από 70 χρόνια το καθένα, τα οποία θα μας παρουσιάσουν αντίστοιχα έθιμα των δικών τους χωρών, δηλαδή της Βουλγαρίας και της Σερβίας. Έτσι λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα στους ξανθιώτες και στους επισκέπτες, διότι ήδη έχουμε γύρω στους 5 συλλόγους εκτός Ξάνθης οι οποίοι έρχονται για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, να δουν ήθη και έθιμα, να συγκρίνουν διαφορές και ομοιότητες και, εν πάση περιπτώσει, όλοι να καταλήξουμε, πιστεύω, στο συμπέρασμα ότι όλοι οι λαοί αυτή τη διαβατήρια τελετή που μας εισάγει και είναι προϋπόθεση για την οικογένεια, που είναι το κύτταρο της κοινωνίας, την τιμούν με ένα ιδιαίτερο τρόπο και με πολλά έθιμα τα οποία προσπαθούν μέχρι και σήμερα να διασώσουν. Συμμετέχουν πέρα από τους 170 χορευτές, γιατί είναι 50 από κάθε χώρα σύν τους δικούς μας, περί τους 27 μουσικούς παραδοσιακών οργάνων, και μάλιστα το συγκρότημα της Σερβίας, του Κόλου αλλά και της Βουλγαρίας έχει και χοροδία η οποία πλαισιώνει τα τραγούδια. Νομίζουμε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο αξιόλογο και αξίζει τον κόπο όλοι οι ξανθιώτες να το παρακολουθήσουν. Σας περιμένουμε με χαρά λοιπόν το Σάββατο 23 Δευτέρου η ώρα 7 στο Αμφιθέατρο Κάρα Θεοδωρή, να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί αυτή την ξεχωριστή βραδιά. Επαναλαμβάνω, για τα λεωφορεία στις 6 και 4 και 7 παρατέταρτο μπροστά από τη λέσχη αξιωματικών, και ότι βεβαίως η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα είναι χαρά μας να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτό το γεγονός. Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως προς την χρηματοδότηση της εκδήλωσης και την επιτυχή ευτυχώς έκβαση της οικονομικής στήριξης της εκδήλωσης, η κυρία Στάνσιου ευχαριστεί δημόσια και επώνυμα όλους όσους συνέδραμαν ώστε να υλοποιηθεί, και κάλεσε τους ξανθιώτες να παραστούν στην εκδήλωση και να υποδεχτούν τους πολλούς φιλοξενούμενους φίλους από τη Βουλγαρία αλλά και τη Σερβία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω να εκφράσω δημόσια σε όσους μας βοήθησαν για την χρηματοδότηση και την οικονομική στήριξη της παράστασης, η οποία είχε προγραμματιστεί για να καλυφθεί από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο δεν προχώρησε και βρεθήκαμε κάποια στιγμή σε ένα διέξοδο όσον αφορά να καλύψουμε τα έξοδα της εκδήλωσης. Απευθυνθήκαμε στον κύριο Ζαγναφέρη, ο οποίος έσκυψε, είναι αλήθεια, επάνω στο πρόγραμμα
πρόβλημα με ιδιαίτερη θέρμη, κατευθυνθήκαμε προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με τη σύμφωνη γνώμη και του κυρίου Καραλίδη και φυσικά και με τη συμπαράσταση του Περιφερειάρχη του κυρίου Μέτιου. Στην πορεία δημιουργήθηκαν κάποιες αγκυλώσεις που για να μπορέσουμε να τις λύσουμε απευθυνθήκαμε στον βουλευτή και υφυπουργό τον κύριο Στάθη Γιαννακίδη, συναντηθήκαμε με τον κύριο Χατζηθεοδόρου, όλοι μας αντιμετώπισαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνέβαλαν ώστε με τη βοήθεια του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης στη Θεσσαλονίκη, του κυρίου Σάβου, αλλά και της τότε υφυπουργού εσωτερικών της κυρίας Νουτοπούλου, να ξεπεραστούν όλες αυτές οι αγκυλώσεις και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες ήταν χρονοβόρες και δεν μας έφτανε το χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να τα τακτοποιήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, συνέβαλαν όλοι και τους ευχαριστούμε θερμά, το Λύκειο Ελληνίδων, οι χορευτές του, η διοίκηση, εγώ προσωπικά, που μας έδωσαν τη δυνατότητα με τη βοήθεια που κατέβαλαν όλοι, ο Βαλκανικός Γάμος που για μας, αν θέλετε, ήταν ένα όνειρο, μια ιδέα, να γίνει πράξη αυτό το Σάββατο. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά και σας περιμένουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στις 6 και 4 και στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα του Σαββάτου, έξω από τη λέσχη αξιωματικών, έχουν προγραμματιστεί 2 δρομολόγια σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ξάνθης για να μεταφέρουν δωρεάν τον κόσμο στο αμφιθέατρο στα Κυμαίρια.